Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Ξεκινάμε με την ανησυχία των λοιμοξιολόγων σε ό,τι αφορά την ινδική μετάλλαξη, τη λεγόμενη μετάλλαξη Δέλτα της νόσου COVID-19. Μια εύλογη ανησυχία και όπως λένε οι ειδικοί, αν δεν χτίσουμε έγκαιρα τείχος ανοσίας μέσω του εμβολιασμού, αναγκαστικά θα πάμε καθοδόν σε τοπικά lockdown. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η μετάλλαξη Δέλτα θα κυριαρχήσει στην Ευρώπη και την Ελλάδα μέχρι τον Αύγουστο. Οι εμβολιασμένοι δεν κινδυνεύουν, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Παναγιώτης Αρκουμανέας, λέγοντας ακόμα πως αν χρειαστεί λόγω μετάλλαξης Δέλτα, θα επιστρέψουμε σε lockdown τοπικά σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, τα οποία όμως είναι στο χέρι μας, όπως τόνισε, να αποτραπούν. Ο τρόπος για να μην χρειαστεί, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, είναι το εμβόλιο για να τελειώνουμε, όπως τόνισε, με την πανδημία και να μην επιστρέψουμε σε γενικευμένα lockdown και τέταρτα κύματα. Αυτή τη στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας είναι τα καλύτερα που είχαμε εδώ και μήνες. Και ακριβώς γι' αυτό μας οδήγησαν σε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ανησυχία, όπως σωστά λέμε, και προβλέπουμε και ετοιμαζόμαστε για τη μετάλλαξη που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει. Mm-hmm. Αλλά μερικά, επειδή ακούω και για τα μηνύματα, είναι ξεκάθαρα εδώ και μήνες. Πρώτον, ότι η λύση είναι τα εμβόλια. Πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε. Δεύτερον, ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Υπάρχουν δισεκατομμύρια δόσεις που έχουν γίνει σε όλο τον πλανήτη και εκατομμύρια στη χώρα μας, με ελάχιστα, πυροελάχιστα κάποιες που υπήρχαν επιπλοκές. Αυτό όμως δεν τα κάνει, ναι, μη ασφαλή. Πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Και τρίτον, ότι μη εμβολιασμένοι ή περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, πολύ πιθανόν, για να μην πω σίγουρα, μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Όπως υποστήριξε, τη μετάλλαξη Δέλτα την έχουμε βρει στη χώρα μας. Από τον Απρίλιο γίνονται ιχνηλατήσεις. Μπορεί να μην βρίσκουμε όλες τις μολύνσεις, αλλά η συνολική εικόνα, όπως τόνισε ο κ. Αρκουμανέας, για τη Δέλτα είναι αυτή. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ εξήγησε ακόμα ότι αυτή τη στιγμή η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται σε εγρήγορση. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να μας πει η συνάδελφος τι έχουμε στην Αχαΐα σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, τον αριθμό. Και όχι μόνον. Τώρα, πρόκειται για πολίτες που έχουν κάνει, Δημήτρη, την πρώτη δόση, αλλά και όσοι έχουν κάνει τη δεύτερη δόση, πλέον ξεπερνούν τις 90.000. Τώρα, αντίθετα, χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών έχουμε στην Ετωλοακαρνανία 120.000 χθες και στην Ηλία που έφτασαν τους 94.000. Τώρα, γεγονός που προβληματίζει, όπως καταλαβαίνεις, Δημήτρη, αυτό, τους ειδικούς, καθώς εκτός της Αχαΐας, που φαίνεται πως αν συνεχιστούν με αυτόν τον ρυθμό οι εμβολιασμοί θα χτίσει τείχος ανοσίας. Μέχρι τέλος Αυγούστου οι άλλες δύο περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, αυτές που είπαμε, δηλαδή η Ετωλοακαρνανία αλλά και η Ηλία, παραμένουν σε χαμηλά ποσοστά. Άρα λοιπόν, Μαρία, ουσιαστικά οι Αχαιοί δεν έχουν κανένα κίνημα εναντίον των εμβολιασμών, δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό που επιφυλάσσεται λέγοντας ότι ας δούμε από Σεπτέμβρη μήπως έχουν βγει και καλύτερα εμβόλια. Τέτοιου τύπου συζητήσεις γίνονται με συνέπεια να υπάρχει πρόβλημα. Πού να οφείλεται άραγε αυτό το μικρό ποσοστό, μπορείς να πεις, εμβολιασμών στη γειτονική Ηλία και κατ' επέκταση στην Ετωλοακαρνανία. Νομίζω εκεί έχει επεκταθεί το ποσοστό των αρνητών σε ό,τι αφορά το εμβόλιο, έτσι. Να πούμε ότι η Αχαΐα κατέχει την 7η θέση στους εμβολιασμούς. Τώρα, όσον αφορά για τις άλλες δύο περιοχές, την Ετωλοακαρνανία και την Ηλία, εκεί βλέπουμε τους πολίτες να είναι διστακτικοί και δεν πηγαίνουν να εμβολιαστούν. Και να θυμίσουμε, Δημήτρη, πως στο νοσοκομείο Αγρινίου είχαμε και πόσους θανάτους από τον ιό. Αλήθεια είναι αυτό που λες, αλλά πρέπει να παραδειγματιστούν από τέτοιου τύπου περιστατικά και ταυτόχρονα από τους 13 σχεδόν χιλιάδες πολίτες ανά την επικράτεια που έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό, είτε εντός των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, είτε σπίτι τους. Άρα καλό θα είναι να χτίσουμε αυτό το τείχος ανοσίας, όχι μόνο για την υγεία μας, αλλά και για την οικονομία, διότι δεν αντέχει άλλα lockdown
και ειδικά η Δυτική Ελλάδα που συγκαταλέγεται στις φτωχότερες ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε αυτό που είχαν πει όχι μόνο οι ειδικοί, αλλά και νομίζω και ο κύριος Αρκουμανέας το έχει πει, πως θα υπάρξουν κάποια μέτρα, ειδικά σε περιοχές που ο αριθμός των εμβολιασμένων είναι πολύ μικρός, είναι πολύ χαμηλός. Έτσι ακριβώς. Πάμε να δούμε μαζί, Μαρία, τα νέα κρούσματα των τελευταίων 24 ωρών. 395 είναι τα νέα κρούσματα που καταγράφονται από τις ειδικές υπηρεσίες του ΕΟΔΗ. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων, όπως βλέπετε στο γράφημα, ανέρχεται πλέον σε 420.295 και ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι οι θάνατοι συνεχίζουν να απασχολούν την ημερήσια διάταξη. 21 οι νέοι θάνατοι, ενώ οι ασθενείς οι οποίοι παραμένουν διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας ανέρχονται σε 239. Ευτύχημα είναι ότι στην Αχαΐα έχουμε μόλις 4 κρούσματα, εντοπίστηκαν δηλαδή 4 κρούσματα κατά τις τελευταίες 24 ώρες, 3 στην Αιτωλακαρνανία και 2 μόλις στην Ηλία. Άρα η Δυτική Ελλάδα εν συνόλο πάει πάρα πολύ καλά και όπως λέγαμε και χτες, Μαρία, είναι άκρος παρήγορο, έχει ξεκινήσει και στην περιοχή μας η τουριστική σεζόν, ειδικά στην Ηλία υφίσταται μεγάλη κινητικότητα, οπότε το να είμαστε σχεδόν COVID-free είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Ακριβώς, και Δημήτρη, και μην ξεχνάμε αυτό και με τη μετάλλαξη του ιού, γιατί είχαμε και κάποια στην περιοχή της Αχαΐας, κάποια κρούσματα από τη μετάλλαξη Δέλτα, τη λεγόμενη Ινδική μετάλλαξη. Και καλό θα είναι βεβαίως να είμαστε πιο προσεκτικοί την περίοδο του καλοκαιριού. Έτσι. Πάντως αυτή η άρνηση που υφίσταται στην περιοχή για να εμβολιαστούν κυρίως σε Ηλία και Αιτωλακαρνανία νομίζω θα συρρυκνωθεί από την επόμενη εβδομάδα, διότι όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας ο κύριος Μητσοτάκης, την επόμενη εβδομάδα θα εξαγγελθούν προνόμια στους εμβολιασμένους. Άρα όλοι όσοι δεν εμβολιάστηκαν έως τώρα μάλλον θα δυσκολέψει αρκετά η καθημερινότητά τους. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την τοποθέτησή του και πάλι με το θέμα της μετάλλαξης Δέλτα, η οποία απασχόλησε τη Σύνοδο Κορυφής και απίφθινε έκκληση στους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν. Όπως είπε, στο ζήτημα του κορονοϊού εκφράστηκε ικανοποίηση για την πρόοδο των εμβολιασμών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε αναγνώριση πως η Ευρώπη καλύψαμε το χαμένο έδαφος και μπορέσαμε να προμηθευτούμε επαρκείς δόσεις, ώστε όλοι οι ενήλικοι πολίτες να μπορούν να εμβολιαστούν με όλα τα σκευάσματα. Σε ό,τι αφορά στη μετάλλαξη τύπου Δέλτα, είπε ο Πρωθυπουργός, στη δική μου παρέμβαση υποστήριξα πως δεν πρέπει να πάμε σε λογική νέων περιορισμών, αλλά αντιθέτως να επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς. Λέγοντας ακόμα πως, το είπα και χθες, όσοι έχουν εμβολιαστεί είναι προστατευμένοι. Οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν. Πρέπει και στη χώρα μας να απευθυνθούμε τόσο προς τους νέους, όσο και προς τις μεγαλύτερες ηλικίες να ασπεύσουν να εμβολιαστούν. Εκφράστηκε μια γενικότερη ικανοποίηση για την πρόοδο των εμβολιασμών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι υπάρχει μια αναγνώριση ότι μπορέσαμε ως Ευρώπη να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να μπορέσουμε να προμηθευτούμε πια επαρκή εμβόλια για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του πληθυσμού μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει πια και στην πατρίδα μας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ακόμα ότι είμαστε στο τελευταίο στάδιο εγκρίσεων των σχεδίων ανάπτυξης και ανθεκτικότητας και οι πρώτες εκταμιεύσεις, τα πρώτα 4 δις, θα τα έχουμε από το τέλος Αυγούστου και δήλωσε αισιόδοξος ότι η χώρα μας θα αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους. Επανέλαβε για το θέμα των μεταλλάξεων ότι ο μόνος τρόπος είναι ο εμβολιασμός και έτσι αντιμετωπίζονται. Τα εμβόλια, όπως τόνισε, προστατεύουν από τη μετάλλαξη και τα στοιχεία που έχουμε από τη Μεγάλη Βρετανία λένε ότι μόνο με τον πλήρη εμβολιασμό προστατεύονται οι πολίτες. Μπορώ να δεχτώ κιόλας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδεολογικά αρνητές. Διαφωνώ κάθετα μαζί τους. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Έχω μεγαλύτερη δυσκολία με τους συμπολίτες μας οι οποίοι θεωρούν
ότι θα μπορούσαν να κάνουν το εμβόλιο, αλλά περιμένουν να το κάνουν οι άλλοι για να μην το κάνουν οι ίδιοι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το θέμα της επιτάχυνσης του εμβολιασμού των πολιτών και όσον αφορά τα προνόμια και αν χρειάζεται πιο επιθετική πολιτική, είπε πως θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Για το θέμα των τοπικών lockdown, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα αντιμετωπίζουμε τοπικές εξάρσεις, αλλά υπάρχει μία απάντηση μόνο και αυτή είναι ο εμβολιασμός. Λίγη υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Πάντως, Μαρία Ανδριέλου, στη νέα έρευνα που έχει διενεργηθεί σε ό,τι αφορά την ινδική μετάλλαξη, τη μετάλλαξη Δέλτα, το Pfizer πρωτίστως και ακολούθως το AstraZeneca προστατεύουν σε ποσοστό υψηλότατο από τη μετάλλαξη Δέλτα της νόσου COVID-19, 70 περίπου %. Το Pfizer και γύρω στο 30 με 40 το AstraZeneca. Για Moderna και Johnson & Johnson, όπως ξέρεις, δεν έχουν διενεργηθεί ακόμα οι πρέπουσες έρευνες. Μάλλον και αυτά είναι ισχυρά έναντι της μετάλλαξης. Η οποία, να πούμε, Δημήτρη, πως σύμφωνα με τους ειδικούς είναι 70%, 70 με 80% πιο μεταδοτική. Αλήθεια είναι αυτό και χτυπάει και τους νέους κάτω των 30 ετών, γι' αυτό δεν πρέπει να είναι τόσο χαλαροί, ειδικά οι νεαροί πολίτες, διότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι ισχυρότατη. Και ήδη στη Βρετανία ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νοσεί από τη νέα αυτή μετάλλαξη, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς, με τα στοιχεία των ειδικών. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, Μαρία, και μεταφερόμεθα στην Κεφαλονιά, όπου είχαμε πυρκαγιά, σηκώθηκαν και αεροσκάφη, όπως βλέπουμε στην οθόνη μας. Είχαμε πυρκαγιά το μεσημέρι σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Λάσης. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής για να προλάβει ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά. Σύμφωνα και με την ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος, στην κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πεσετέλ. Και ήταν επικίνδυνη η Μαρία αυτή η πυρκαγιά για πολλούς λόγους, κυρίως για το ότι ξέσπασε στο δρόμο που ξεκινάει από το Αργοστόλι και πάει στο αεροδρόμιο. Εκεί πλάι υπάρχουν αρκετοί οικισμοί και αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι η επέκτασή της, αν δεν βρούσαν άμεσα και τα αεροσκάφη, θα σήμαινε ότι θα χάνονταν περιουσίες. Σε συνδυασμό και με τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε, Δημήτρη, έτσι. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στην Πάτρα και στη μικροεγκληματικότητα, η οποία καταγράφει μεγάλη έξαρση. Έχουμε διάφορα περιστατικά και σήμερα το απόγευμα είχαμε ένα περιστατικό στην Αχαΐα, στο Γομοστό, δύο θρασίτατοι ληστές εισέβαλαν σε σπίτι ηλικιωμένων, άρπαξαν χρυσαφικά και έφυγαν σαν κύριοι. Καλά έπραξαν οι ηλικιωμένοι και δεν τους ενόχλησαν, διότι ήταν σωματώδεις οι διαρρήκτες σύμφωνα με την αστυνομία. Ήδη έχουν ξεκινήσει έρευνες. Πάμε όμως στο σημερινό πρωινό περιστατικό στα προσφυγικά της Πάτρας, με ηλικιωμένη γυναίκα να είναι το θύμα. Βεβαίως, σήμερα το πρωί λοιπόν η ηλικιωμένη βγήκε από το σπίτι της για να πάει να κάνει τα ψώνια της, να κάνει τις δουλειές της. Την ώρα εκείνη λοιπόν ένας οδηγός δικύκλου την πλησίασε, την έριξε, την πέταξε βία στο πεζοδρόμιο για να της αρπάξει την τσάντα. Η γυναίκα είναι με ράματα στο κεφάλι, με επιβαρημένη υγεία λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που ήδη λαμβάνει και βρίσκεται επίσης και σε κατάσταση σοκ. Το περιστατικό λοιπόν έγινε στις 10 το πρωί στην περιοχή των προσφυγικών και μέχρι τώρα παραμένει άφαντος ο δράστης. Έτσι ακριβώς, και βλέπουμε, Μαρία, και εξ αυτού του περιστατικού ότι η μικροεγκληματικότητα ακόμα και υπό το φως της ημέρας καλά κρατεί και στην Πάτρα. Είναι ένα πρόβλημα που ανησυχεί κυρίως τους ηλικιωμένους, οι οποίοι είναι τα λεγόμενα εύκολα θύματα για όλους αυτούς τους επίδοξους ληστές, διαρρήκτες και όχι μόνο. Ακριβώς, οι οποίοι πριν τους παρακολουθούν τις κινήσεις τους ακριβώς, πότε θα βγουν από το σπίτι, πού θα πάνε και πότε θα επιστρέψουν, ώστε εκεί να βρουν την ευκαιρία και να δράσουν. Έτσι ακριβώς.
Πάμε παραμένοντας στο αστυνομικό δελτίο από την Πάτρα στη Μύκονο, διότι πρωταγωνιστής ήταν πατρινός και μάλιστα γνωστός πατρινός ο Νίκος Σαραβαντινός, ο οποίος εργάζεται ως σωματοφύλακας υψηλών ιστάμενων προσώπων και εμπροκειμένο είναι σωματοφύλακας του βασιλιά του Instagram. Ακριβώς, πες ο βασιλιάς του Instagram. Δέχτηκε λοιπόν ο Νίκος Σαραβαντινός, που βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας, στη Μύκονο, δέχτηκε άγρια επίθεση χθες το βράδυ από ομάδα 15 Γάλλο-Αλγερινών τουριστών. Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε γνωστή κοσμοπολιτική παραλία στη Μύκονο, πιθανότατα σε εξωτερικό χώρο, και σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σωματοφύλακας κλήθηκε από ανθρώπους του ξενοδοχείου προκειμένου να επέμβει όταν μία παρέα 15 Γάλλο-Αλγερινών που είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ άρχισε λοιπόν να παρεκτρέπεται και να δημιουργεί προβλήματα. Ανάμεσά τους, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ήταν και άτομα της προσωπικής ασφάλειας ενός επιχειρηματία. Ο Νίκος Σαραβαντινός λοιπόν προσπάθησε να ηρεμήσει, να κατευνάσει τα πνεύματα και να ηρεμήσει τους τουρίστες, όμως εκείνοι τότε σε έξαλλη κατάσταση άρχισαν να τον χτυπούν, με μπουκάλια, με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και με αιχμηρά αντικείμενα. Και κάποιοι δε του επιτέθηκαν χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές σε όλο το σώμα. Από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων, ο σωματοφύλακας οριάστηκε στο έδαφος εμόφυρτος και λιπόθυμος. Να πούμε πως δύο εκ των 15 Γάλλο-Αλγερινών συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι. Και ασθενοφόρο μετέφερε τον σωματοφύλακα, μετέφερε τον Νίκο Αραβαντινό στο κέντρο υγείας. Νοσηλεύεται με σοβαρά χτυπήματα, να πούμε, στο κεφάλι και κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, Δημήτρη. Πράγματι είναι ένα ακραίο επεισόδιο και τα χτυπήματα ήταν ισχυρότατα. Περιμένουν να δούνε, διότι έχει και αιματώματα στο κεφάλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες για να δουν την εξέλιξη της υγείας του. Γι' αυτό και μεταφέρθηκε ο άτυχος πατρινός Νίκος Σαραβαντινός. Συμβαίνουν αυτές οι ακρότητες στη Μύκονο και μάλιστα σε ώρες μικρές, όπου η κατανάλωση ναρκωτικών και όχι μόνο επιφέρει ακραία περιστατικά, διότι το να σε χτυπούν 15 άτομα, όσο και αν είσαι γυμνασμένος, δεν γίνεται 15 να μην... άτομα εναντίον ενός δεν είναι και τόσο εύκολο. Έτσι, και να θυμηθούμε και άλλα περιστατικά που έχουν γίνει, όχι μόνο στο νησί των Ανέμων στη Μύκονο, αλλά και στη Ζάκυνθο. Έτσι ακριβώς. Και εκεί είναι έκριθμη η κατάσταση, ειδικά στη νυχτερινή ζώνη. Είχαμε ακόμα και δολοφονία. Πάμε τώρα από τη Μύκονο στην Κορινθία, όπου σε τρεις μέρες, και εδώ υπάρχει εύλογη ανησυχία, είχαμε τρεις πνιγμούς ανθρώπων. Ακριβώς. Χθες λοιπόν, ενώ κολυμπούσε μία ηλικιωμένη, μία 79χρονη στη θάλασσα στο Ξυλόκαστρο, ανασύρθηκε λοιπόν νεκρή. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Ξυλόκαστρο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να πούμε πως επίσης πνίγηκε την ίδια ημέρα και ένας 65χρονος σε παραλία των Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Την ίδια τύχη είχε και ένας στον κάβο Ισθμίας, στην παραλία του King Sharon. Έτσι ακριβώς. Και πάμε σε πυρκαγιά, σε διαμέρισμα στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγιάς, να μας πεις λεπτομέρειες. Κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική. Πες μας τι έγινε. Είχαμε πυρκαγιά λοιπόν σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου. Ξέσπασε συγκεκριμένο στο χώρο της κουζίνας. Βλέπουμε εδώ και στα πλάνα μας το τι ακριβώς έγινε. Χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσουν οι ένικοι. Να πούμε ότι αμέσως στο σημείο βοήθησε και ένας από τους ενίκους περαστικός που ήταν στο σημείο, ώστε να απομακρύνει και την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Μάλιστα, βεβαίως, να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με το κλιμακοφόρο, όπως βλέπετε, όχημα και δυνάμεις της αστυνομίας, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Βεβαίως, προληπτικά στο νοσοκομείο διακομίστηκε ένα άτομο μετά από εισπνοή καπνών. Για προληπτικούς λόγους, λοιπόν, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Νομίζω, να πάμε έτσι, να δούμε και τι ακριβώς έγινε. Thank you.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην περιβόητη ή διαβόητη, εσείς χαρακτηρίστε την υπόθεση των γλυκών νερών, και να μιλήσουμε και να δούμε στο ρεπορτάζ για τη μικρή Λιδία, την κόρη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, του δολοφόνου ουσιαστικά, του σύζυγου Οκτώνου και της άτυχης Καρολάιν, άνοιξε το θέμα της επιμέλειας. Όλοι αναμένουν την απόφαση των αρχών. Ο 33χρονος πιλότος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της σύζυγου του στα γλυκά νερά, βρίσκεται ήδη στη φυλακή, προσωρινά κρατούμενος για την ανθρωποκτονία από πρόθεση της 20χρονης Καρολάιν. Έτσι, το νομικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην απόφαση της εισαγγελίας ανηλίκων ως προς την επιμέλεια της μικρής Λιδίας, η οποία αναμένεται το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της μητέρας της Καρολάιν, Θανάσης Χαρμάνης, η οικογένεια του θύματος επιθυμεί η επιμέλεια του μωρού να δοθεί αποκλειστικά σε αυτήν και κατέθεσε σχετικό αίτημα στην εισαγγελία. Ο κ. Χαρμάνης ανέφερε πως ήρθαμε να καταθέσουμε στην εισαγγελία ανηλίκων το αίτημα για αποκλειστική επιμέλεια της Λιδίας από τη μητέρα Καρολάιν. Πληροφορηθήκαμε ότι οι εκθέσεις είναι θετικές, ιδίως για την Αλόνισο. Καταθέσαμε αίτημα να ανατεθεί η επιμέλεια στη μητέρα της Καρολάιν, διότι είναι το καταλληλότερο περιβάλλον, καθώς στη Μεν Αθήνα η μικρή Λιδία θα είναι η κόρη του δολοφόνου, στην Αλόνισο το παιδί που έχασε τη μανούλα του. Συγκλονίστηκα, όπως είπε ο δικηγόρος, όταν διάβασα την έκθεση της κοινωνικής λειτουργού ότι η μικρή Λιδία, παρόλο που είναι νεογνώ, μπορεί να αποθηκεύσει σκηνές βίας. Σε ερώτημα για τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο οικογένειες, ο κ. Χαρμάνης είπε πως υπάρχει επικοινωνία και καλή διάθεση ανάμεσά τους, ωστόσο υπάρχει διάσταση απόψεων για την επιμέλεια του παιδιού. Όπως έγινε γνωστό, οι γονείς του πιλότου ζητούν να δοθεί από κοινού επιμέλεια και στις δύο οικογένειες, ζητώντας το κοριτσάκι να διαμένει 6 μήνες στην Αθήνα και 6 μήνες στην Αλόνισο. Όπως αναφέρουν μέσω του δικηγόρου τους, η εναλλασσόμενη άσκηση της επιμέλειας της μικρής Λιδίας αυταπόδεικτα περιορίζει τις δυσμενείς επιπτώσεις από την τραγική απώλεια της μητέρας της. Ενώ, όπως αναφέρουν, η ανατροφή και η επικοινωνία δεν είναι και δεν μπορεί να είναι μέσον τιμωρίας και μάλιστα ημών των ανετίων που έχουμε ως μόνο μέλημά μας τη Λιδία και τη σωστή και ισορροπημένη ανατροφή και εν γέννη ανάπτυξή της. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της μητέρας της Καρολάιν, πάντως, η μητέρα του 33χρονου πιλότου δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις μαζί του. Πρώτη φορά, όπως είπε ο δικηγόρος, μπόρεσε να πάρει αγκαλιά το μωρό την ημέρα του φόνου. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στις λοιπές ειδήσεις από την τρέχουσα επικαιρότητα. Μαρία ολοκληρώνεται μετά από 14 έτη υποτίθεται εργασιών η νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο Ροδοδάφνη, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός υποδομών, ο κύριος Καραμαλής. Πες μας λίγα λόγια επ' αυτό. Ο οποίος λοιπόν ενημέρωσε τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Ενημέρωσε λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής, σχετικά με την υπογραφή της τρίτης συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο κατασκευή πολυεπόμενων έργων υποδομής. Τώρα ο κ. Καραμαλής ανέφερε ότι το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώνεται επιτέλους, όπως είπε, έπειτα από 14 χρόνια. Ένα έργο το οποίο, όπως τόνισε, ξεκίνησε το 2006 και με πολλά προβλήματα έφτασε επιτέλους στην ολοκλήρωσή του. Το παραλάβαμε, όπως υποστήριξε, με αρκετά προβλήματα και γνωρίζαμε ότι τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του θα σήμαινε επιστροφή των ευρωπαϊκών κονδυλίων από τη χώρα μας ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ. Είπα ακόμα ότι τα μεγάλα έργα δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα, αλλά ανήκουν στον ελληνικό λαό, γιατί με τις δικές τους θυσίες και για το δικό του μέλλον γίνονται πραγματικότητα. Τώρα, εξήγησε ο ίδιος πώς θα είναι. Εξήγησε ότι πρόκειται για μία διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας και ασφάλειας, συνολικού μήκους περίπου 71 χιλιόμετρων. Το έργο εξυπηρετεί τρεις νέους σύγχρονους σιδηροδρομικούς σταθμούς, το σταθμό του Ξυλοκάστρου, της Ακράτας και του Αιγείου και παράλληλα 6 στάσεις, Δημηνιού, Λυκοποριάς, Λυγιάς, Πλατάνου, Διακοπτού και Ελίκης. Έτσι ακριβώς, Μαρία. Τώρα πλέον το ζητούμενο είναι η νέα σιδηροδρομική γραμμή που αναμένεται να φτάσει στην Πάτρα. Με ποιον τρόπο θα έρθει? Θα υπογειοποιηθεί όπως θέλει το σύνολο των πατρινών, το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου με σχετική απόφαση, ή θα έχουμε αναστατώσεις νέες και διεκδικήσεις? Είδομεν εδώ, εμείς οι πατρινοί κρατάμε μικρό καλάθι επ' αυτού. Μπορεί να ακούσαμε τελευταία φορά έτσι λίγο πιο ευχάριστα νέα για υπογειοποίηση εκεί που θέλουν οι πατρινοί. Όμως παρόλα αυτά μένει να το δούμε αυτό, να δούμε και την τελική απόφαση. Έτσι, και φυσικά ακριβώς μένει να δούμε και τι θα γίνει βέβαια σε ένα άλλο πολύ μεγάλο επίσης έργο, την Πατρών Πύργου.
η Πατρών Πύργου, η οποία κυριολεκτικά είναι στον αέρα, είναι ένα από τα δύο μεγάλα έργα που η περιοχή διεκδικεί. Πάμε τώρα στο Αγρίνιο, στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στον ιερέα ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία και για βιασμό ανήλικης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Μαρία, σοκάρουν οι καταγγελίες της κοπέλας για τον συγκεκριμένο ιερέα. Κάτι που ο ιερέας, να πούμε και μέσα στο δικηγόρο του, αναφέρει πως δεν ευσταθούν και όλα αυτά είναι μια σκευωρία. Αυτό μένει να το δούμε. Σοκάρουν τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με το φερόμενο βιασμό και την σεξουαλική παρενόχληση μιας 13χρονης και της αδελφής της από το Αγρίνιο, από ιερέα και πνευματικό τους πατέρα. Οι δύο κοπέλες 27 και 22 ετών αντίστοιχα σήμερα αποφάσισαν έστω και μετά από τόσα χρόνια να καταγγείλουν τα όσα βίωσαν Δημήτρη στα χέρια του την ώρα της εξομολόγησης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες με το πρώτο θέμα και τα όσα κατήγγειλε το θύμα της σεξουαλικής παρενόχλησης, ο ιερέας προσέγγισε σε πρώτη φάση την μητέρα των δύο κοριτσιών, η οποία του είχε τυφλή εμπιστοσύνη καθώς γνωρίζονταν πάρα πολλά χρόνια. Όπως λοιπόν αναφέρουν οι δύο αδελφές, η μητέρα τους τον έβλεπε σαν θεό της, με αποτέλεσμα να ακολουθεί κατά γράμμα τις συμβουλές του. Την είχε πετύχει σε μια δύσκολη προσωπική της στιγμή, με αποτέλεσμα εκείνη να τον δει ως αποκούμπη της. Ο εφιάλτης, όπως αναφέρουν οι κοπέλες, για την μία από τις δύο ξεκίνησε όταν τελείωσε το δημοτικό. Όταν μαζί με τη μητέρα της επισκέπτονταν καθημερινά το σπίτι του, προκειμένου εκείνη να παρηγορηθεί από τα λόγια του. Την είχε πείσει, σύμφωνα με τα καταγγελόμενα, την είχε πείσει λοιπόν πως της είχαν κάνει μάγια και πως μόνο εκείνος μπορεί να την σώσει. Η γυναίκα λοιπόν τον εμπιστευόταν σε τέτοιο σημείο που έκρινε πως ο συγκεκριμένος έπρεπε να αναλάβει και να καθοδηγήσει και την κόρη της, με αποτέλεσμα να πιέσει την 12χρονη τότε να του εξομολογηθεί. Στην περιγραφή της λοιπόν η κοπέλα περιγράφει με λεπτομέρειες τη σεξουαλική της παρενόχληση από τον πνευματικό της, που όπως αναφέρει τον θυμάται άλλες φορές να την ακουμπά, να την χαϊδεύει σε διάφορα σημεία του σώματός της. Δυστυχώς αυτού του τύπου οι καταγγελίες είναι άκρως ανατριχιαστικές. Αυτό που απομένει είναι να αποφανθεί η δικαιοσύνη σχετικά με το τι έγινε και να αποδοθούν φυσικά ευθύνες στις περίπτωση που όσα καταγγέλθηκαν ευσταθούν, διότι τέτοιου τύπου περιπτώσεις κυριολεκτικά μας αφήνουν άναυδους και δημιουργούν πολλές σκιές. Μαρία, πάμε στο σεισμό στη Ζάκυνθο, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Πάτρα. Ναι, είχαμε μια σεισμική λοιπόν δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 2 το μεσημέρι και συγκεκριμένα στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά μεταξύ Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Ναι, έγινε αισθητός ο σεισμός, η σεισμική αυτή δόνηση που είχε βάθος να πούμε και στην Πάτρα, αλλά δεν συντρέχει σύμφωνα με τους σεισμολόγους κανένας λόγος ανησυχίας. Αυτό είναι παρήγορο και περνάμε στον καύσωνα, ήδη τον υφιστάμεθα, απότομα έχει ανέβει τόσο η θερμοκρασία που συνδυαστικά με την αφρικανική σκόνη κάνουν την ατμόσφαιρα κυριολεκτικά αποπνικτική για όλους μας. Αποπνικτική, αλλά δεν λέει να μας αφήσει και νωρίς όμως ο καύσωνας, Δημήτρη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Βλέπετε εδώ 1 και 4 το θερμόμετρο στην Πάτρα άγγιξε και πάλι για δεύτερη μέρα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίστηκε για κάποιες ώρες σε αυτή τη θερμοκρασία. Να πούμε πως στην Γαβαλού Ετωλοακαρνανίας θα δούμε και τον χάρτη μας. Κοιτάξτε τώρα, άγγιξε σχεδόν τους 42, τοπικά άγγιξε τους 42, κατέγραψε λοιπόν ο μετεωρολογικός σταθμός 41,1, βλέπετε εδώ βαθμό. Και φυσικά βλέπουμε και παίρνουμε και μία εικόνα τι έγινε και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Η θερμοκρασία λοιπόν στα ύψη, θα παραμείνει ο καύσωνας, θα διαρκέσει μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Πάμε να ρίξουμε μία γρήγορη ματιά για το τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες στην περιοχή της Πάτρας. Αύριο λοιπόν Σάββατο. Το θερμόμετρο, βλέπετε, δεν λέει να πέσει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή κατεβαίνει λίγο, τους 37. Και τη Δευτέρα, βλέπουμε εδώ, τους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία. Να δούμε την Τρίτη. 39 αρχίζει και ανεβαίνει, κοιτάξτε, πάλι θερμοκρασία στην Πάτρα, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας.
σκαρφαλώνει πάλι στους 39 βαθμούς Κελσίου. Και Τετάρτη, να δούμε στους 40, είναι ο δεύτερος, όπως τον έχουν πει και οι μετεωρολόγοι, ο δεύτερος καύσωνας, η δεύτερη εβδομάδα αυτή, με 40 βαθμούς Κελσίου. Μαρία, κλείνοντας αυτό το κύκλο ενημέρωσης, να μας πληροφορήσεις πού θα γίνουν αύριο στην Αχαϊκή πρωτεύουσα rapid test, για να ξέρει το κοινό εις περίπτωση που θέλει να προσέλθει. Στο επιμελητήριο Αχαΐας, λοιπόν, τις πρωινές ώρες θα μπορούν όσοι επιθυμούν να πάνε να κάνουν το rapid test. Να πούμε ότι στο επιμελητήριο τις πρωινές ώρες γίνεται σχεδόν κάθε μέρα γίνεται rapid test, και να πούμε πως τις τελευταίες ημέρες, Δημήτρη, τα αποτελέσματα είναι και ευχάριστα, γιατί είναι ελάχιστα και κάποιες φορές σχεδόν και καθόλου θετικά. Μαρία Αντριέλου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις φορολογικές δηλώσεις. Ακολούθως θα δείτε το ρεπορτάζ, το οποίο μας δίδει χρήσιμες συμβουλές. Ένα στους 10 έχει υποβάλει φορολογική δήλωση αυτή τη στιγμή, και όπως δείχνουν τα πράγματα θα πάμε για παράταση για μετά τις 31 Αυγούστου. Δυστυχώς, σε αυτό το καιρό στα λογιστικά γραφεία γίνεται μεγάλος συνωστισμός για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ο κόσμος πρέπει να έχει οπλιστεί με υπομονή. Βέβαια, τα μεγάλα πορτοφόλια δεν έχουν έρθει ακόμα για την υποβολή των δηλώσεων, και οι μικροσυνταξιούχοι και οι μικρομισθωτοί είναι αυτοί που προσέρχονται για την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων. Ο φόρος βγαίνει ήδη σε 8 δόσεις, και όποιος πληρώσει το φόρο μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχει και έξτρα έκπτωση 3%. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις υιοθεσίες, και θα δούμε ακολούθως πόσες έγιναν το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Τα στοιχεία που αφορούν τις υιοθεσίες και τις αναδοχές που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο του 2021 έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επισημένοντας ότι από σήμερα και κάθε τρεις μήνες θα δημοσιοποιούνται στο pedi.gov.gr τα επίσημα δεδομένα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη λειτουργία του ενιαίου Εθνικού Συστήματος Υιοθεσιών και Αναδοχών, το κράτος έχει για πρώτη φορά μια σαφή εικόνα με ακριβή δεδομένα που καθημερινά ανανεώνονται για τον αριθμό και τα στοιχεία των παιδιών, των αιτήσεων, αλλά και την πορεία των συνδέσεων υιοθεσιών αναδοχών. Σύμφωνα ακόμα με το Υπουργείο, είναι η πρώτη φορά που το κράτος παρέχει μια καθαρή εικόνα για την υιοθεσία και την αναδοχή που βασίζεται σε ποσοτικά δεδομένα. Σήμερα στην Ελλάδα φιλοξενούνται συνολικά 1.564 παιδιά σε 87 ιδρύματα, εκ των οποίων τα 30 είναι δημόσια και τα 57 ιδιωτικά. Από τα στοιχεία διαφαίνεται πως για 711 παιδιά το σχέδιο οικογενειακής αποκατάστασής τους είναι η αναδοχή ή η υιοθεσία. Τα 614 από αυτά είναι ηλικίας 6 ετών και άνω. Επισημαίνεται ότι από τα 711 αυτά παιδιά, τα 638 πληρούν τις προϋποθέσεις για αναδοχή, ενώ μόλις 73 για υιοθεσία. Πέραν της αναδοχής και της υιοθεσίας, στο γενικό σύνολο των παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές, προτείνεται από τις δομές η παραμονή τους στο ίδρυμα για 342 παιδιά, ενώ για 173 παιδιά προβλέπεται η επιστροφή στη φυσική οικογένειά τους. Στο τελικό τώρα στάδιο της διαδικασίας βρίσκονται 838 αιτήσεις, εκ των οποίων 825 για υιοθεσία και μόνο 13 για αναδοχή. Τα στατιστικά δεδομένα καταδεικνύουν πως η αναδοχή μπορεί να οδηγήσει στην άμεση αποϊδρυματοποίηση άνω του 40% των παιδιών, τα οποία φιλοξενούνται σήμερα σε κάποιο ίδρυμα. Να υπενθυμίσουμε ότι από την αρχή λειτουργίας του νέου συστήματος έχουν ολοκληρωθεί 303 υιοθεσίες και 338 αναδοχές, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 70 χρόνια. Μας αδειάζετε. Μας κλωτσάτε. Μας ξεχνάτε. Μας τριμώχνετε. Μας κρύβετε. 70 χρόνια έτσι μας δείχνετε την αγάπη σας. Lux. 70 χρόνια πλάι πλάι. Στο πατρινόραμα Ιουνίου που κυκλοφορεί, ο Σταμάτης Κραουνάκης, αποκαλυπτικός και χυμαρόδης, σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Η αντιπολίτευση κάνει καριέρα. Παναγιώτης Φασούλας, έφτασε η ώρα να βάλουμε πρώτα το μπάσκετ.
Και μαζί, Πατρινόραμα Plus και το ολοκένουργιο CD του Διονύση Τσακνή με το μνημειώδες έργο του Καλάβρητα 1943. Στο Πατρινόραμα, που κυκλοφορεί από τις 25 Ιουνίου στα περίπτερα όλης της Ελλάδας. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Έχω κοντά μου φυσικά τον συνάδελφο Προκόπη Κόγκο. Καλησπέρα, Προκόπη. Καλησπέρα. Ξεκινάμε με την Παναχαϊκή, διότι υπάρχει, υφίσταται μεγάλη αγωνία, όπως μας έλεγες χθες. Ακριβώς. Βέβαια, πέρα την αγωνία, δεν έχω να μεταφέρω κάτι ιδιαίτερα καινούργιο. Ούτε σήμερα υπήρξε κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη, κάποια συγκεκριμένη τοποθέτηση από την πλευρά της διοίκησης. Αναμονή συνεχίζεται. Το μόνο δεδομένο και σίγουρο είναι ότι πλέον πιέζει ο χρόνος και το λέω με δεδομένο ότι. Εκτός απρόοπτου δεν θα υπάρξει έφεση από την πλευρά της Παναχαϊκής στην πρωτόδικη απόφαση για τη μία διοδότηση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχει περιορισμούς στις μεταγραφές. Παρότι όντως υπάρχει στο παρασκήνιο πιέσεις προς την ΕΠΟ, ώστε να μην ισχύσουν περιορισμοί. Παρ' όλα αυτά, πάντως, αυτό θα πρέπει να κάνει η διοίκηση Παναχαϊκής. Θα πρέπει μέχρι 30 Ιουνίου, μιλάμε για σε 5-6 μέρες, φίλες και φίλοι, να μπορέσει να κινηθεί πολύ γρήγορα με τους παίκτες, να προχωρήσει σε συμφωνίες και ανανεώσεις, ώστε να μπορέσει να κρατήσει ένα βασικό κορμό για τη νέα χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό μέχρι την 30 Ιουνίου να μπορέσει να φτάσει να κάνει αυτή την κίνηση έστω ορισμένους από τους παίκτες που υπολογίζει το τεχνικό team για τη νέα σεζόν. Αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα ακόμα και τη στελέχωση ενός αξιόλογου ρόστερ τη νέα περίοδο. Θεωρώ ότι, φυσικά και το ξέρει η διοίκηση, θεωρώ ότι θα έχουμε εξελίξεις στα επόμενα 24 ώρα. Έτσι. Ελπίζουμε σε μια ευτυχή κατάληξη αυτής της υπόθεσης, διότι μιλάμε για τον ιστορικό κοκκινό-μαύρο σύλλογο, για μία από τις κορυφαίες αθλητικές σημαίες της περιοχής. Πάμε στον Προμηθέα Προκόπη και στην υπόθεση του προπονητή. Τι γίνεται? Αυτό λοιπόν που λένε τελευταίες πληροφορίες είναι ότι δεν θα καθυστερήσουμε να έχουμε τελική απόφαση. Λογικά μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει διοικητικό συμβούλιο όπου θα τεθούν επιτάπητος. Έχουν λίγο πολύ γίνει γνωστές οι επιλογές. Είναι ο Ισπανός Μπεροκάλ, ο Λιθουανός Μαξάβιτς, από τον οποίο θεωρώ ότι υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες, και ο Ηλίας Ζούρος από τους Έλληνες. Υπάρχουν και μια-δύο περιπτώσεις που δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας. Υπάρχουν προτάσεις από ξένους μάναντερ και Έλληνες. Θεωρώ ότι, λοιπόν, ότι πάμε σε ένα διοικητικό συμβούλιο να τεθούν τα συν και τα πλήν της κάθε περίπτωσης. Θέλουν να είναι απόλυτα σίγουροι στον Προμηθέα ποια θα είναι επιλογή του αντικαταστάτη του Μάκη Γιατρά. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει ο προπονητής και να έχουμε την έναρξη του σχεδιασμού για την νέα χρονιά. Εγώ θεωρώ ότι ο Λιθουανός Μαξάβιτς και ο Ζούρος είναι αυτοί οι δύο οι οποίοι έχουν τις πιο πολλές πιθανότητες. Εντός των ημερών πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξει το συγκεκριμένο κομμάτι. Και να κλείσουμε αυτό τον κύκλο της αθλητικής ενημέρωσης, Προκόπη, με τον Πετρούνια, το χρυσό παιδί, ο οποίος πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και πες μας για ποιο λόγο. Κόντρα σε προγνωστικά, κόντρα σε όλους, κατάφερε λοιπόν να πάρει σήμερα το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Λευθέτης Πετρούνιας, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση, έκανε εξαιρετική εμφάνιση στους κρίκους στο παγκόσμιο κύπελλο που έγινε στην Ντόχα με 15.500 βαθμούς. Άφησε πίσω τον Κινέζο Γιάν Κλή στην δεύτερη θέση και με την πρώτη θέση στους βαθμούς που πήρε, πήρε λοιπόν το εισιτήριο για να είναι και πάλι στους Ολυμπιακούς, εκεί που θα προσπαθήσει να φέρει ένα ακόμα μετάλλιο. Έχει σαρώσει τα πάντα ο Πετρούνιας. Είναι εξαιρετικά όμως σημαντικό αυτό που πέτυχε σήμερα, γιατί ήταν τους τελευταίους μήνες εκτός αγώνων λόγω τραυματισμού. Μόλις πριν από λίγους μήνες κατάφερε να επιστρέψει στην ιατρική δράση. Κατάφερε να αποδείξει όμως ότι και πέρα από τις ικανότητες έχει και ψυχή. Κόντρα στους τραυματισμούς, κόντρα σε όλα, κατάφερε λοιπόν να πάρει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς. Σιγά σιγά μεγαλώνει, αυξάνεται η λίστα των Έλληνων αθλητών, οι οποίοι θα βρεθούν στο μεγάλο ραντεβού, μεγάλη γιορτή αν θες του αθλητισμού, που θα γίνει στο Τόκιο τον τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Προκόπη Κόγκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ακολουθεί η εκπομπή του Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου Eurotime. Μην τη χάσετε, έχει καλεσμένο ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στον αθλητισμό και στα κοινά, τον Τάκη Πετρόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού της Πάτρας, ένα από τα πλέον γνωστά ονόματα που έχει γράψει μάλιστα χρυσές σελίδες στο μπάσκετ. Θα πει φυσικά και για τον Απόλλωνα, για την επάνωδο του ιστορικού συλλόγου στα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας βράδυ, να είστε πάντα καλά. We'll be right back.